συνέπειες. Είσαστε έτοιμοι να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε εκείνοι οι οποίοι είπαν, μα όλα ήταν μια στιγμένη υπόθεση. Είχε κάνει τις συζητήσεις, ήταν έτοιμη να μπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και της δόθηκε η χρυσή ευκαιρία και ψήφισε κατά της κυβέρνησης και του κόμματός της. Κοιτάξτε, κύριε Παδάκη, αυτή είναι μια εύκολη κατηγορία. Ξέρετε, πίσω από κάθε πολιτική θέση και από κάθε πολιτική πράξη κρύβεται πάντα για κάποιους αναλυτές η πολιτική, αν θέλετε, σκοπιμότητα. Να σας πω καταρχήν το ίδιο λένε και τα μέλη της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι προσάπτουν σε όλους πλην των ιδίων, ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν μόνο τον δικό τους εαυτό. Να πω βεβαίως ότι δεν ξέρω αν αυτοί οι πολιτικές αναλύσεις και αυτοί οι πολιτικοί σχολιασμοί απηχούν στις απόψεις της Χρυσής Αυγής. Εγώ εκτιμώ βεβαίως ότι αυτές οι αναλύσεις και αυτοί οι σχολιασμοί υπάρχουν όταν δεν μπορούν να δοθούν πολιτικές απαντήσεις. Κοιτάξτε, κύριε Παδάκη, εγώ ήθελα να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχα πήγει από το 2011. Πολύ πιο εύκολα και θα μπορούσα να εξασφαλίσει την πανεκλογή μου το 2012 με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Σας αναφέρθηκε ονομαστικά σε εσάς ο κύριος Τσίπρας. Σας διαβεβαιώνω, θα το σχολιάσουμε γι' αυτό. Μιλώντας για κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές και μάλιστα έγινε και ολόκληρο θέμα προσκλητήριο αποστασίας. Αυτό είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και θα το αναλύσουμε σε συνέχεια. Θέλετε και αυτό, εγώ σας μιλώ τώρα, σας εξηγώ τη δική μου στάση. Σας διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε δεν υπήρξε στον πολιτικό μου σχεδιασμό και στην πολιτική μου φιλοδοξία. Ούτε είχατε κάνει συναντήσεις και συζητήσεις. Δεν ήταν δικό μου ζήτημα σε κάθε περίπτωση. Καλά, αυτά είναι γελιότητες, έτσι. Σας το λέω γιατί αυτά ακούστηκαν και σας δίνω την ευκαιρία να απαντήσετε. Η πολιτική μου μετακόμιση, κύριε Παπαδάκη, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Να πω όμως ότι η ίδια η κοινωνία έχει αναγνωρίσει την πολιτική μετακόμιση ήδη του ΠΑΣΟΚ και η δική μου βέβαια επισήμανση είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια και στις δημόσιες τοποθετήσεις μου και στις τοποθετήσεις μου στα όργανα, την πολιτική μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά. Με ευθύνη μάλιστα τη ηγεσία του, που κατά τη δική μου άποψη είναι και θεράπευτη. Γι' αυτό και στο άρθρο που εξέδωσε προχθές, εγώ μίλησα ότι τα κόμματα δεν είναι ποδοσφαιρικές ομάδες, ότι τα κόμματα απηχούν σε κάθε περίπτωση ιδεολογίες και ιδέες. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μετανιώσει για κάποιες επιλογές σας, δηλαδή να ψηφίσετε κάποια μνημόνια. Όχι, κύριε Παδάκη. Εγώ είμαι συνεπής σε αυτό που λέω.